Η επελεσιακή σχολή είναι πλούσια. Δεν θα μπορούσαμε ώρες ολόκληρες να μιλάμε και δεν θα τελειώναμε ποτέ. Η Κερκυραϊκή σχολή είναι μια σχολή που πραγματικά τιμά επάξια την παράδοσή μας. Πολλοί είναι οι Κερκυραίοι ζωγράφοι. Όμως δεν θα μπορούσαμε όλους αυτούς απόψε να τους βαβεύσουμε. Στο όνομα λοιπόν των Κερκυραίων ζωγράφων, καλέσαμε απόψε και θα τιμήσουμε 4 μεγάλους Κερκυραίους ζωγράφους. Τον Άγγελο Κον. Την κυρία Κρουαζιέ. Κατά αλφαβητική σειρά τον κύριο Κέντερ Κουφίλη και τον κύριο Σγούρο. Σκοπός μας να φέρουμε σε επαφή τους πνευματικούς μας ανθρώπους με το κοινό. Ο Άγγελος Κόντης γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1912. Ξεκίνησε τις πρώτες σπουδές του στην Καλλιτεχνική Σχολή της Κέρκυρας με δασκάλους τον Γεώργιο Σαμαρτζή και τον Ανδρέα Βρανά. Το 1932 αποφασίζει να συνεχίσει τις σπουδές του στην Αθήνα και εγγράφεται στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Αθηνών και φυτάει εκεί με δάσκαλο τον Ουμβέρτο Αργυρό. Στις πρώτες του προσπάθειες δουλεύει με λάδια, αλλά γρήγορα στρέφεται στην υδατογραφία, η οποία έχει μια πλούσια παράδοση στην Κέρκυρα και παραμένει πιστός αυτήν σε όλο το διάστημα της καλλιτεχνικής του δημιουργίας. Περιστασιακά μόνο δίνει μερικά έργα με κόλλες, αλλά γρήγορα τις εγκαταλείπει κι αυτές. Έχει παρουσιάσει έργα του σε πολλές ατομικές εκθέσεις στην Κέρκυρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Κο, Χαλκίδα, Ζάκυνθο και συμμετείχε σε πολλές ομαδικές, ανάμεσά τους και στις Πανελλήνιες του 1955, 1957, 1960, 1963, 1965, 1967, 1969 και 1971. Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, στις Δημοτικές Πινακοθήκες της Κέρκυρας, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Ρόδου και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές. Έχει τιμηθεί με βραβείο από το Πανευρωπαϊκό Συμβούλιο Λόγου και Τέχνης, ενώ από το 1950 και για πολλά χρόνια διετέλεσε διευθυντής της Καλλιτεχνικής Σχολής της Κέρκυρας. Στο χωριό μας, κάτω Γαρούνας, εκπροσωπούμενον από τους συλλόγους του των Εναθήνες Αγίου Γορδίου και του τοπικού μορφωτικού πολιτιστικού και την εφημερίδα του κατηγοριάτικη φωνή, απονέμει το παρόν τιμητικό δίπλωμα στο ζωγράφο κύριο Κόντι Άγγελο για την προσφορά του στην καλλιτεχνική ζωή του τόπου μας και γενικά στον πολιτισμό. Παρακαλείται ο πρόεδρος της κοινότητας να απονείμει την ειδική πλευρά. Κρουαζιέ γεννήθηκε στην Κέρκυρα και μεγάλωσε σε ένα δίποτο σπίτι με κήπο στα περίχωρα της πόλης. Από μικρή ανακάλυψε τη μυστική συνομιλία με τα χρώματα της φύσης και στα 12 χρόνια της ανάβλησε η ανάγκη της ζωγραφικής προσώπων εκ του φυσικού. 13 χρονών συμμετείχε σε ομαδική έκθεση στο πνευματικό φυτώριο της Κέρκυρας «Ιόνιος Πνοή» και 3 χρόνια αργότερα παίρνει μέρος σε έκθεση στο τότε φρουραρχείο της πόλης. Πετυχαίνει με υποτροφία στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και σπουδάζει γλυπτική με δάσκαλο τον Θανάση Απάρτη. Παράλληλα, εργάζεται κοντά στο Γιάννη Τσαρούχη. 25 χρονών στείνει το πρώτο της γλυπτό στην πάνω πλατεία της Κέρκυρας και λίγο αργότερα την πρωτομή του Γεράσιμου Ζωχιού, ιδρυτή του ΝΑΤ, στο χωριό Άγιοι 10. Μόλις τελειώνει τις σπουδές της, προσλαμβάνεται καθηγήτρια στη Σχολή Μωραΐτη, όπου εργάζεται μέχρι σήμερα. Η διδασκαλία του «Οικάζω» στα παιδιά γίνεται ένα δεύτερο πάθος στην προσπάθειά της να μεταδώσει την άλλη όψη των πραγμάτων. Έχει κάνει πολλές εκθέσεις. Η 21η της έκθεση, με τίτλο «Μορφές στο χρόνο», πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τέχνης του Καφέ Τέχνης, κήπος του λαού. Στα άμεσα μελλοντικά της σχέδια είναι μία έκθεση προσωπογραφιών και κυρέων συγγραφέων και λογίων,
η οποία ξεκινώντας από τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη και την Ειρήνη Δετρινού, φτάνει μέχρι τους νεότερους σύγχρονους και ακυραίους συγγραφείς. Μια έκθεση προσωπογραφιών, σύγχρονων πολιτικών προσωπικότητων και ακόμη μια έκθεση χαρακτηριστικών πλανόδιων επαγγελματιών της παλιάς Κέρκυρας. Κυρία Κρουαζιέ, εκ μέρους των φορέων του χωριού μας, σας καλωσορίζουμε στο χωριό. Είναι γνωστό ότι ξεκινήσατε με τη γλυπτική και δικό σας έργο είναι τα ανάγλυφα της Ένωσης στην πάνω πλατεία της Κέρκυρας, καθώς και η προτομή του Γεράσιμου Ζωχιού, ιδρυτή του ΝΑΤ, στο χωριό Άγιοι 10. Τελικά σας κέρδισε η προσωπογραφία. Γιατί? Σπούδασα γλυπτική, μπορώ να πω, από μία σύμπτωση. Κατέβηκα στην Αθήνα, στη Σχολή Καλών Τεχνών και ετοιμαζόμουν να καταθέσω την αίτησή μου για το τμήμα ζωγραφικής. Όμως, εντελώς τυχαία, μπήκα σε ένα ατελείο γλυπτικής. Ενθουσιάστηκα από τα γλυπτικά των σπουδαστών. Άλλωστε, μέσα μου υπήρχε πάντα μια αγάπη προς τη γλυπτική. Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια που όταν έβρισκα κάποια πέτρα τη σκάλιζα και είχα φτιάξει κάποιες βορτές. Ήταν τόσο έντονη η παρόρμηση και η συγκίνηση βλέποντας τα γλυπτά των σπουδαστών, όπου στην αίτησή μου έβαλα πρώτα να σπουδάσω γλυπτική και μετά ζωγραφική. Και σε αυτή την περίπτωση, όταν περάσεις και στα δύο, ακολουθείς αυτό που έχεις πρώτα διαλέξει. Έτσι σπούδασα γλυπτική και βέβαια ωφελήθηκα καταπληκτικά, διότι μελέτησα πολύ το ανθρώπινο σώμα, μελέτησα την τρίτη διάσταση, και σε κάποια φάση επέστρεψα στην προσωπογραφία, όπου για μένα ήταν ανέκαθεν μια αγάπη που έφυγε μέσα από την ψυχή μου. Και πιστεύω ότι ένας γλύπτης πιο εύκολα μπορεί να διεισδύσει στη ζωγραφική παρά το αντίθετο. Έχουν υποστηρίξει ότι το πορτρέτο έχει μεγάλες δυσκολίες. Πιστεύετε την άποψη αυτή? Και αν ναι, ποιες είναι οι δυσκολίες αυτές? Όταν ήμουν στο πρώτο έτος της Σχολής Καλών Τεχνών, ήμουνα ταυτόχρονα και μαθήτρια του Γιάννη Τσαρούχη. Λοιπόν, μου έλεγε ότι είναι δίκοπο μαχαίρι το ταλέντο τελικά στην προσωπογραφία, διότι δεν πρέπει κανείς να στηριχθεί στην ομοιότητα που με κάποιο τρόπο την κατακτά δουλεύοντας πολύ. Πολλοί πιστεύουν ότι μια προσωπογραφία είναι να αντιγράψεις τα χαρακτηριστικά σε μια αντιφάνεια κάποιου μοντέλου και τελείωσε. Αυτό δεν είναι αλήθεια, δηλαδή είναι ένα μέρος, αλλά από εκεί και πέρα εισέρχονται άλλοι παράγοντες στην ψυχή του. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα. Σήμερα δε που υπάρχει και η φωτογραφία, πολλοί λένε εντάξει, γιατί να κάνω ένα πορτρέτο και να μην κάνω μια φωτογραφία που μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου μπορεί να γίνει και βέβαια απεικονίζει σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό την πραγματικότητα. Όμως πιστεύω ότι είναι άλλο πράγμα να γίνει προσωπογραφία από έναν καλλιτέχνη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα όταν μπορεί να διεισδύσει μέσα στον άλλο άνθρωπο, στην ψυχή του, να προσθέσει και να αφαιρέσει, να τονίσει τα στοιχεία εκείνα που θέλει, ώστε να κάνει το έργο του πορτρέτου, το πορτρέτο να το κάνει πάρα πολύ εκφραστικό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με κανένα άλλο τρόπο. Σε καμία σχολή δεν διδάσκεται η τέχνη. Στις σχολές διδάσκεται μόνο η τεχνική των τεχνών. Μάθηση απαραίτητη που δίχως αυτή ο καλλιτέχνης δύσκολα αποκτάει την εκφραστική του άνεση. Κάθε καλλιτέχνης έχει τα δικά του μυστικά. Θα θέλετε να μας πείτε μερικά από τα δικά σας στην πορτρέτα? Μπορώ να σας πω μερικά πολύ απλά πράγματα που πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να τα κατακτήσω. Έχω ζωγραφίσει περίπου 1500 πορτρέτα. Έχω ερευνήσει από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα για την πανάρχαια τέχνη το πορτρέτο. Και μπορώ να πω μερικά απλά πράγματα, να σας κάνω ένα σχέδιο, αλλά με στοιχειώδεις κανόνες, γιατί είπαμε το πορτρέτο δεν είναι μόνο να φτιάξεις κάποια χαρακτηριστικά. Θέλει να σας δείξω? Θα χαρούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, λέω μικρή επίδειξη.
Φτιάχνω ένα στρογγυλό ιοβάλ σχήμα και στη συνέχεια βάζουμε τα μάτια, οπουδήποτε. Καμιά φορά πέφτουν πολύ κοντά στο σωστό, τη μύτη, το στόμα. Όμως πιστεύω ότι το σωστό είναι άλλο. Τι άποψη μου είναι αυτή. Ξεκινάει κανείς, αφού πρώτα λογαριάσει στον πίνακα τις διαστάσεις που θα κάνει αυτό το πρόσωπο, ώστε να μην του φύγει προς τα πάνω, προς το πλάι, προς τα κάτω. Υπάρχει μία συγκεκριμένη θέση που εγώ τουλάχιστον τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ και όλοι οι προηγούμενοι, η χρυσή τομή που αρχίζει από την αρχαιότητα και καμπάνω. Λοιπόν, αφού λογαριάσει που θα στήσει τη μορφή του, εγώ θα έλεγα ότι το σωστό είναι να ξεκινήσει κανείς από ένα ΜΑΤ. Φτιάχνοντας, έχω κάνει και ένα πρόχειρο με μολύβι, γιατί με το μαρκαδόρο δεν μπορώ να ζυμίσω. Λοιπόν, έχω και λίγο τράπ τώρα που με βλέπετε και ζωγραφίζω. Σας παρακαλώ που είναι να συγχωρέσετε. Λοιπόν, από αυτό το μάτι στείνεται όλο το πορτρέτο. Ενδεχομένως θα έχετε ακούσει ότι πριν φτιάξουμε το δεύτερο μάτι, μεταξύ των δύο ματιών, που πάντα υπάρχει, πάντα κανόνας, η αναλογία ενός ματιού. Λοιπόν, μικρώνει δηλαδή το μάτι, το βάζουμε εδώ και στη συνέχεια. Τώρα κάνω και λίγο τη μορφή με την κάτι προς το πλάι, που βγαίνει. Λοιπόν, επομένως, μεταξύ των δύο ματιών υπάρχει ένα μάτι. Πριν πάω στα βλέφαρα, στα φρύδια κλπ, θα ήθελα να στήσω τη μύτη και μετά θα επανέλθω για τις λεπτομέρειες. Πού βάζουμε τη μύτη? Και πόσο πλατιά είναι η μύτη? Λοιπόν, η μύτη είναι λίγο πιο πλατιά από ένα μάτι. Δηλαδή, αν το μάτι είναι αυτό, η μύτη είναι λίγο πιο πλατιά από ένα μάτι. Τώρα, το πού θα τη βάλουμε, αν θα την ανεβάσουμε πάνω ή κάτω, και εκεί υπάρχει κανόνας. Κάτω από το μάτι ακριβώς μπορεί κανείς να συλλαφίσει την κόχη. Λοιπόν, αυτό είναι κάπου εδώ. Είναι και ένα χαρακτηριστικό που δείχνει την ηλικία. Το πρώτο που δείχνει την ηλικία ενός ανθρώπου. Η μύτη λοιπόν, που είναι λίγο πιο μεγάλη από ένα μάτι, αν την ξεκινήσουμε από αυτό το σημείο το φυλαφιτό, βρίσκουμε ακριβώς στη θέση της που τελειώνει. Δεν ξέρω, ελπίζω να είμαι σαφής. Ναι, καταλαβαίνω. Είναι πολύ πάρα πολύ η θέση εδώ του καβαλιού. Είναι πολύ πρόκειτο το στήσω εδώ που κάνω. Επομένως, η μύτη, σε τρία ίσα μέρη, και πάρουμε τα δύο μέρη και τα βάλουμε κάθετα κάτω από τη μύτη, βρίσκουμε την κεντρική γραμμή του στόματος. Λοιπόν, ελπίζω τώρα αυτά να είναι σωστά. Από εδώ. Βρήκαμε λοιπόν την κεντρική γραμμή του στόματος. Το στόμα είναι πάντα λίγο πιο πλατή από τη μύτη, άρα έχουμε το στόμα λίγο πιο πλατή από τη μύτη, η μύτη λίγο πιο ελάχιστα από το μάτι. Μετά μπορούμε να φτιάξουμε το χείλος, την πύχη που υπάρχει, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και να γελάσουμε. Έτσι ονειρεύεται κάτι μέσα από το έργο. Ποιο είναι το δικό σας όνειρο? Έντιμος, γνήσιος. Και κατ' επέκταση και το έργο του. Α, λοιπόν, το έργο του έχει όλα αυτά τα στοιχεία και είναι μέσα στην εποχή του. Νομίζω ένα πολύ σημαντικό όνειρο είναι αυτό το έργο να συνεχίσει να υπάρχει μέσα στη διαδρομή του χρόνου. Διότι τότε θα έχει επιτελέσει και τον προορισμό του. Ευχαριστούμε πολύ. Πολιτιστικού συλλόγου, το σύλλογο κατογαρουνιστών της Αθήνας, της Αττικής και εσάς προσωπικά, κύριε Καβάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
εκ μέρους της κοινότητός μας και εμείς. Ο Θεόφιλος Φίλης Κένταρχος γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Σπούδασε παιδαγωγικά, ψυχολογία και φιλοσοφία. Φοιτήθηκε στην Καλλιτεχνική Σχολή Κερκύρας με καθηγητή τον Άγγελο Κόντι. Συνέχισε τις σπουδές του στην Αθήνα για 3 ακόμα έτη στο εργαστήριο της ζωγραφικής του καθηγητή Θεοδόρου Ντρόσου. Συμπλήρωσε τις σπουδές του στη Γαλλία, Παρίσι, όπου μελέτησε τον Ιμπρεσιονισμό και αργότερα στην Ιταλία, Νάπολη, Φλωρεντία, όπου μελέτησε την αναγέννηση και τη σχολή του Ποζίλικου. Δίδαξε στην εκπαίδευση επί 25 συνεχή έτη και τιμήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και την UNESCO για την προσφορά του στον χώρο της αισθητικής αγωγής των μικρών μαθητών της πατρίδας μας. Πού οφείλεται η κακοδαιμονία, ώστε πολλοί νέοι να μην επιθυμούν την αισθητική αγωγή? Να σας πω, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε σήμερα, διότι η αισθητική αγωγή είναι κάτι που αναπτύσσεται όπως αναπτύσσεται και ο άνθρωπος και όπως αναπτύσσεται και ο πολιτισμός. Είναι γεγονός ότι έρχεται μετέπειτα από κάποια άλλα αγαθά της ζωής. Παρόλο που η αισθητική αγωγή είναι συνυφασμένη με αυτή την ίδια την ύπαρξη της ζωής, δηλαδή όταν ο άνθρωπος ακόμα, όπως είπε και ο κύριος Καπάδοφας, δεν ήξερε να ψήσει το αρνί, το κρέας, να το φάει, αισθανόταν την ανάγκη να εικονογραφήσει, να διακοσμήσει το σπήλαιό του με εικόνες, με εικαστικά, να χορέψει, να τραγουδήσει. Είναι λοιπόν κάτι μέσα του. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποτε δεν υπήρχε. Πάντα υπήρχε αυτό το πράγμα. Το χωριό μας, κατ' την Καλλιτεχνική Φωνή, απονέμει το παρόν τιμητικό δίπλωμα στο ζωγράφο κύριο Κένταρχο Φίλη για την προσφορά του στην καλλιτεχνική ζωή του τόπου μας και γενικά στον πολιτισμό. Το δίπλωμα απονέμει ο πρόεδρος του τοπικού μορφωτικού πολιτιστικού συλλόγου μαζί με την πλακέτα. Στο Ινστιτούτο Βολόντα της Ρώμης, από όπου απεφύτησε το 1952 με τιμητικούς τίτλους και διακρίσεις. Νεύμα και ζηλευτή πολυμέρεια, ασχολήθηκε με όλα τα είδη ζωγραφικής, έχοντας δείξει ζωηρό ενδιαφέρον και σε άλλα θέματα. Το γνωστό βιβλίο του, «Επαγγελματισμός και τέχνη», είναι ένα μόνο δείγμα των πνευματικών του δραστηριοτήτων. Ο Στέφανος Γούρος, ύστερα από συνεχή ανωδική πορεία με σταθμούς στις ατομικές του εκθέσεις ή τη συμμετοχή του σε ομαδικές, θεωρείται σήμερα ένας από τους πλέον αξιόλογους και κυρίως καλλιτέχνες που προβάλλει το κορδιάτικο όνομα στον χώρο των εικαστικών τεχνών και τιμά και την τέχνη και τη χώρα μας. Με τη σειρά μου, κύριε Σγούρο, σας καλωσορίζω στο χωριό μας και σας ευχαριστούμε για την τιμή να βρίσκεστε απόψε μαζί μας. Θα σας θέσω την πρώτη ερώτηση. Είναι γνωστό ότι υπήρξατε μαθητής του πατέρα σας, του ζωγράφου-γεωγράφου Διονυσίου Σγούρου. Βοηθάει έναν καλλιτέχνη μαθητεία του κοντά σε συγγενικό πρόσωπο για την εξέλιξή του ή αντίθετα τον βλάπτει? Οπωσδήποτε τον ωφέλει. Διότι εκεί μέρα νύχτα την ασφαλεία. Είναι ζωγραφική και τα έμπαθη και δεν διδάσκεται συνήθως. Όταν βλέπει στον καλλιτέχνη να εργάζεται,
Ο Φελίσι Διπλάτη, τι είναι Διπλάτη. Μπορεί να σε διδάσκει με λόγια, με θεωρίες, με πολλά πράγματα, αλλά όταν δεν βλέπεις, δεν ωφελείσαι. Πρέπει να βλέπεις. Στο βιβλίο σας, «Επαγγελματισμός και τέχνη», βάζετε ένα καυτό θέμα. Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Με λίγα λόγια, ότι η τέχνη δεν μπορεί να επιτρέψει δύο αφεντάδες. Τέχνη, χρήμα. Κατά πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτό σήμερα? Δύσκολο πράγμα. Αλλά όταν επιτευχθεί, είναι κάτι το σφάλιο. Το χωριό από τους συλλόγους του, του Ερεθίνες Αγίου Γορδίου και του τοπικού μορφωτικού πολιτιστικού και την εφημερίδα του Κατουγαρνιάτικη Φωνή απονέμει το παρόν τιμητικό δίπλωμα στον ζωγράφο κύριο Σγούρο Στέφανο για την προσφορά του στην καλλιτεχνική ζωή του τόπου μας και γενικά στον πολιτισμό. Τον δίπλωμα και την τιμητική πλακέτα απονέμει ο διευθυντής της εφημερίδας Κατουγαρνιάτικης Φωνής κύριο Χριστόφορος Παρίσης. Όλους και ευχαριστήρια. Μπράβο και να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε τα τιμόμενα πρόσωπα, γιατί είναι για το χωριό μας τιμή μεγάλη που φιλοξενούμε απόψε τέσσερις μεγάλες προσωπικότητες, έστηκαν ο Άγγελος Πόντης Λίκη. Η μεγάλη πνευματική οδηγή του λαού πρέπει να έρχονται πάντοτε σε επαφή με το λαό και να τους γνωρίζει. Ελπίζουμε ότι απόψε τα Νιάτα μας και ο Γαρούνας γνώρισαν από κοντά τρεις πνευματικές μορφές, γιατί ο Άγγελος Πόντης δεν μπορούσε να βρεθεί. Είναι ανάγκη να γνωρίζουμε τους πνευματικούς μας ανθρώπους. Είναι αυτοί που πάντα ανοίγουν το δρόμο για να πηγαίνουμε ψηλά, διότι ο καλλιτέχνης αυτός είναι ο σκοπός του. Ονειρεύεται έναν καλύτερο κόσμο. Αυτόν τον κόσμο τον ενσαρκώνει μέσα από τα έργα του και μας τον δίνει εμάς αποπνευματοποιημένο για να βοηθοποιήσουμε και τη δική μας σκέψη και τον δικό μας εσωτερικό κόσμο. Σας ευχαριστούμε θερμά.